Συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε σήμερα στο εργατικό κέντρο Λάρισας για τα προβλήματα των απολυμμένων της ΕΑΣ Λάρισας. Πέρασαν 3,5 χρόνια από την απόλυση των 147 εργαζομένων της ΕΑΣ Λάρισας, είπε ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Λάρισας, Τάσος Σιαπλές, και εξακολουθούν εκτός από άνεργοι να είναι και απλήρωτοι. Μετά από 3,5 χρόνια, και όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου, βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια εκκίνηση όταν είχε ξεκινήσει η καθάριση. Οι απολυμμένοι της ΕΑΣ 147 στον αριθμό έχουν φτάσει πλέον στα όρια της εξαθλίωσης. Όπως σας ανέφερε και ο Πρόεδρος, τα χρήματα τα οποία έχουν επιδικαστεί από τα δικαστήρια και έχουν τηλεσιδικήσει όλες οι αποφάσεις είναι γύρω στα 6 εκατομμύρια. Από αυτά έχουμε λάβει γύρω στο 1 εκατομμύριο, δηλαδή 6.000 περίπου ο καθένας στα 3,5 χρόνια. Υπολείπονται 5 εκατομμύρια. Η ακαθάριση έχει σταματήσει, έχει μπλοκαριστεί από το δημόσιο αλλά και από την πρώην αγροτική. Εμείς ζητάμε την άρση της κατάσχεσης του λογαριασμού αλλά και την άρση της δέσμευσης της χείρας τρίτων ώστε να μπορέσουν κάποια χρήματα αυτές τις μέρες των γιορτών να έρθουν στους εργαζόμενους. Και αξιώνουμε συγκεκριμένα, πρώτον, να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στους απολυμμένους, τους ώστε να εισπράξουν από τα εκποιημένα περιουσιακά στοιχεία ή από τα ενοικιαζόμενα, να εισπράξουν όλα τα ποσά που οφείλουν είτε από δεδουλευμένα 2 ετών, είτε αντίστοιχα από τις αποζημιώσεις. Δεύτερον, να σταματήσει η κατακράτηση από το ελληνικό δημόσιο των χρημάτων που κατατίθονται είτε στον τραπεζικό λογαριασμό, είτε στο παρακαταθηκών και δανείων.